μεσημέρι, κυρία κυρίες και κύριοι, ποιο είναι τα φάρμακα από την Κρήτη, οπότε δείχνει στις ισχυρές επικαιροποιημένος με κατάλογος των φαρμάκων, ο οποίος καταρτίστηκε σε συνέχεια σχετικού διατάγματος του 2015. Ο νέος του κατάλογος συσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους από τον περασμένο Δεκέμβρη και δείχνει σε ισχύ την Τρίτη, αφού έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες. Η εισαγωγή φαρμάκων αλλά και οι φαρμακοποιοί χρειάζονται για να εξαντλήσουν τα αποθέματα φαρμάκων που είχαν στις αποθήκες τους και βεβαίως αγοράστηκαν με τις προηγούμενες τιμές. Νικήτα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο, όπως ανέφερες, οι τιμές 1.664 φαρμάκων παρουσιάζουν μείωση με βάση το νέο τιμοκατάλογο. Ο μέσος όρος της μείωσης είναι 7,1%, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι τιμές 533 φαρμάκων, ενώ οι τιμές 444 φαρμακευτικών συσκευασμάτων παραμένουν σταθερές. Πρόκειται για φάρμακα τα οποία κοστίζουν κάτω από 10 ευρώ. Εκτός επικαιροποίησης μένουν οι τιμές των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων, οι οποίες δεν καθορίζονται από το κράτος αλλά από τις εταιρείες εισαγωγής, ενώ για τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων η ανώτατη χοντρική τιμή καθορίζεται ως μεγαλύτερη των 10 ευρώ, για τον τελικό καθορισμό της τιμής μετά τον υπολογισμό του μέσου όρου τιμών βάσει των χωρών αναφοράς που επέλεξε η Κυπριακή Δημοκρατία, αφαιρείται ποσοστό 8,5%. Έτσι, να αναφέρουμε γενικά, Νικήτα, ότι η γενική μείωση πλησιάζει το 1,5%, είναι αρκετά πιο κάτω από τις δύο προηγούμενες μειώσεις του 2015, ακριβώς γι' αυτό, επειδή προηγήθηκαν δύο μειώσεις του 2015, με γενική μείωση κοντά στο 5%. Φέρουμε σημαντικά καλά νέα και θα το δούμε να εφαρμόζεται 15 του Μάρτη, σωστά? Ναι, την ερχόμενη Τρίτη όποιος πάει σε φαρμακείο θα αγοράσει είτε πιο φθηνά είτε κάποια συσκευάσματα πιο ακριβά.